Όλος μου ο κόσμος άλλαξε μια μέρα, όταν κάρτες άρχισαν να πέφτουν από παντού. Στην αρχή έμοιαζαν αρκετά κίνδυνες. Έτσι η παρέα μου και εγώ σκεφτήκαμε ένα καινούριο παιχνίδι. Τότε καταλάβαμε ότι εκείνες οι κάρτες δεν ήταν τόσο ακίνδυνες τελικά. Ήταν γεμάτες με απίστευτη δύναμη από όλο τον κόσμο. Με λένε Ντάν. Και μαζί με τους φίλους μου, τη Ρούνο, το Μαρούτσο, τη Τζούλη, τον εκρηκτικό Σον και την Άλις, είμαστε οι μαχητές του Bakugan! Bakugan! Ένας στόχος, δύο κόσμοι. Τώρα τι θα συμβεί? Δεν πρέπει να χάσεις στιγμή. Είσαι μόνος σου με ένα μόνο σκοπό. Έχεις τη δύναμη να πολεμήσεις για το σωστό μόνο μέσα σου. Κατά γερά πριν χάθει, γιατί εσύ είσαι Bakugan. Οι μαχητές του Bakugan, ο καλός μου φίλος. Χατζή, πού είσαι? Συγγνώμη για την καθυστέρηση, άρχοντα Νάκα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Περίμενα πάρα πολύ. Είπες ότι θα κατέστρεφες τον Dragonoid και θα μου έφερνες τον πυρήνα του Απείρου. Αλλά δεν έκανες τίποτα από αυτά και ο Dragonoid δυνάμωνε συνεχώς όσο είναι σε επαφή με τον άνθρωπο. Masquerade, μάλλον είναι ώρα να μονομαχήσεις εσύ μαζί τους. Θα το κάνω, Αφέντη, όταν έρθει η ώρα. Τι νομίζει ότι είμαστε ο Masquerade, τίποτα παιδάκια? Ηρέμησε, Χούλιο, θα έρθει. Εσύ δεν είσαι θυμωμένος. Πρώτα ο Μπίλι και μετά ο Κόμπα μας προδίδουν. Και εμείς ακόμα περιμένουμε το Masquerade να εμφανιστεί. Δεν χρειαζόμαστε τον Μπίλι και τον Κόμπα. Ό,τι έγινε, έγινε. Ξεχάστε το. Σας το λέω ότι θα εκραγώ αν ο Masquerade δεν εμφανιστεί σύντομα. Πρέπει να μάθεις να ελέγχεις το θυμό σου. Ηρέμησε. Να τόσο φίλος μας. Κοιτάξτε. Ο Νάγκα δεν είναι ευχαριστημένος έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα. Τι! Άσε με να του πω εγώ δυο λογάκια! Ήρεμα! Αυτό που εννοεί ο Χούλιο είναι ότι πρέπει να βρούμε μια καινούργια στρατηγική. Έχω ένα σχέδιο που θα πετύχει. Ναι! Χαχα! Παγωτό! Είναι βατόμουρο! Πάρε! Ευχαριστώ πολύ, Ρούνο. Με αυτό θα συνέλθεις. Άντε, φάτο πριν αρχίσει να λιώνει. Μεταφέρεται μόνος του? Ναι, ο Masquerade έχει μια μικρή συσκευή μεταφοράς για να μεταφέρεται οπουδήποτε στον κόσμο. Δύσκολο να το πιστέψεις, αλλά έτσι εμφανίζεται από το πουθενά όπου πάτε. Α, δεν είναι μαγικά λοιπόν? Μάλιστα, πρέπει να χρησιμοποιεί μια εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς διάστασης που εφήβρε ο παππούς μου. Κόμπα, έτσι μας βρήκατε εσύ και οι άλλοι, μεταφερόμενοι στην τοποθεσία μας? Όχι, ο Masquerade μας έλεγε πού να πάμε. Αλλά ευτυχώς για μένα, γιατί έτσι γνώρισα τον ήρωά μου, τον Σον. Δεν είμαι ήρωας. Είδες ποιος είναι πραγματικά ο Masquerade? Όχι, όποτε εμφανιζόταν φορούσε πάντα τη μάσκα του. Έτσι δεν είδαμε ποτέ το πρόσωπό του. Καλώς ήρθατε στην πατρίδα μου. Εδώ είναι η Κένια. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν πολλά ζώα εδώ. Α, κοίτα τους ελέφαντες! Έχω δει φωτογραφίες τους σε βιβλία. Ένα πραγματικό πάρκο για σαφάρι. Λιοντάρια, κοιτάξτε τα, τη γρέρα. Κυρία μου, είναι αληθινό αυτό? Αν δεν τα έβλεπα μόνη μου, δεν θα πίστευα ποτέ ότι υπάρχουν πλάσματα σαν τα Bakugan στον κόσμο σας. Μακάρι να ήταν εδώ ο Πρίγες για να το δει αυτό. Έφτασε σπίτι σου, Κόμπα. Αν ο Masquerade ή οποιοδήποτε άλλο θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σου, πες μας, εντάξει? Θα είμαι σε επαφή σίγουρα! Βασιστείτε πάνω μου! Ωραία, σε ευχαριστούμε. Τίποτα! Hey, όσο ο πρώτος μαθητής σου, είναι η τιμή μου! Τα λέμε! Πρώτος μαθητής! Αν μας βοηθήσει, μόνο αυτό μετράει. Περιμένετε! Θυμηθείτε αυτό που είπε ο Κόμπα. Ο Masquerade μπορεί να εμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή όπου κι αν είμαστε. Ο Webmaster Joe του λέει που είμαστε! Ο Τζο είναι αυτός που μας εντοπίζει όλο αυτό το καιρό! Θα το χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας! Αν κάποιο από τα μαϊμουδάκια του Masquerade εμφανιστεί, θα του δείξουμε πως είναι η ζωή έξω από το κλουβί! Πρέπει να είμαστε το δόλο μας στην παγίδα που θα τους πιάσει! Έτσι, Ρούνο!
Ε? Ω, το ξέχασα. Αυτοί οι δύο δεν τα έχουν βρει ακόμη. Καλό το σχέδιο, ε! Ο Μαρούτσο δεν είναι πολύ καλά. Εγώ εννοούσα ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αν σταματήσουμε την επιρροή του Masquerade στους παίκτες του Bakugan, θα τον νικήσουμε. Δεν θα γίνει ποτέ. Τι έκπληξη, παιδιά! Μας βρήκατε! Μα πώς! Μα εμείς δεν συζητήσαμε ποτέ ότι θα φέρναμε τον Κόμπα στην Κένια. Ήξεραν ότι ο Κόμπα τους πρόδωσε. Μάλλον κατάλαβε ότι θα τον φέρναμε στην ασφάλεια του σπιτιού του. Δεν έχει σημασία πως ήρθαμε εδώ. Ήρθαμε για μάχη και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε. Σωστά! Τι λέτε να μονομαχήσουμε τρεις με τρεις? Εντάξει! Πάμε! Μα ακούγεται πολύ ωραίο! Θέλω εκδίκηση! Θυμηθείτε πως πήραν τον Μπρέγιας μακριά μου! Θέλω να μονομαχήσω μαζί σου! Και τα πράγματα δεν θα γίνουν όπως την τελευταία φορά! Πάμε λοιπόν! Γλώμπε! Δεν μου αρέσει αυτό! Αυτοί οι τρεις δεν συνεργάζονται! Ναι, το ξέρω! Πεδίο ανοιχτό! Μάχη είναι αυτή ή διαγωνισμός τραγουδιού? Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω πρώτος. Bakugan, μάχη! Γκρίφιν, σήκω! Αναγνώριση Γκρίφιν, επίπεδο δύναμης 330G. Μπαίνω κι εγώ! Είσαι έτοιμος για μένα! Ας το σε μένα! Είσαι σίγουρος, Μαρούτσο? Μπορώ να τον νικήσω! Bakugan, μάχη! Αναγνώριση του Bakugan Mandris. Εσείς οι τρεις πρέπει να συνεργαστείτε, αλλιώς δεν θα νικήσετε ποτέ. Όχι τώρα, Δράκο! Περίμενε, κυρία μου. Κάρτα πύλης, ανοιχτή. Χαρούμενη μάχη, ενεργοποίηση. Χαρούμενη μάχη? Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να προσθέσω ένα ακόμη Bakugan. Θα είναι μεγάλη έκπληξη για όλους σας. Και τώρα, ποιος ήθελε να μονομαχήσει μαζί μου? Α, ναι, θυμάμαι. Ήταν ο Μαρούτσο. Τυχαίρε, θα δεις το καλύτερό μου Bakugan. Bakugan, μάχη! Πρέγιας, σήκω! Πρέγιας! Δεν το πιστεύω! Αποκλείεται! Δεν μπορεί! Πρέγιας, είσαι στα αλήθεια εσύ! Είσαι ζωντανός! Είσαι πραγματικά εσύ! Ω, Πρέγιας! Επέστρεψε! Αλλά έχει κάτι διαφορετικό πάνω του. Τι, Πρέγιας, τι σου συμβαίνει? Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά αυτή δεν θα είναι η ιδανική επανασύνδεση για σας. Τα πράγματα άλλαξαν. Ο Πρέγιας δεν είναι πια με τους μαχητές του Bakugan. Ανήκει σε μένα πλέον. Οι μαχητές του Bakugan επιστρέφουν αμέσως! Επιστρέψαμε στους μαχητές του Bakugan! Αναγνώριση του Πρέγιας, επίπεδο δύναμης 340G. Αύξηση δύναμης Γκρίφιν. Εσύ! Τι έκανες στον Πρέγιας? Ο Πρέγιας έχει εκτεθεί σε αρνητική ενέργεια και γι' αυτό δρά τόσο άγρια. Δεν μπορείς να νικήσεις τον Fear Reaper, ξέχνα το! Φέρετε σαν τον Fear Reaper! Το ξέρω! Σειρά μου! Bakugan, μάχη! Fear Reaper, σήκω!
Αναγνώριση Φία Ρίπερ. Είμαι μέσα. Α, Μαρούτσο. Bakugan Mighty. Στην κλάση σίγκο. Αναγνώριση του Στίγκλας. Κάρτα πύλης ανοιχτή! Διπλή μάχη! Η επόμενη κάρτα πρόσβασης αναγκάζει και τους δύο παίκτες να επιβάλλουν ένα επιπλέον Bakugan στο πεδίο. Sandy Point, σίκο! Λουμιλούς, σίκο! Διπλή μάχη. Ο Sandy Point ενώθηκε με το Fia Reaper. Επίπεδο δύναμης 680G. Λουμιλούς και Στίγκλας 670G. Αυτό δεν είναι καλό! Ο Μαρούσα θέλει βοήθεια! Μην τον εγκαταλείψετε! Αυτό δεν θα είχε συμβεί αν είχε αφήσει εμένα πρώτο! Νταν, δεν είναι η κατάλληλη ώρα για παράπονα! Χαχα! Δεν έχει πλάκα αν κερδίσω εύκολα! Κάρτα πρόσβασης! Ενεργοποίηση! Γρήγορο χάος! Το γρήγορο χάος είναι μια κάρτα πρόσβασης που επιτρέπει σε έναν άλλο παίκτη να μπει στη μάχη όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα Bakugan με χαμηλά χαρακτηριστικά στο πεδίο. Και όπως βλέπετε, οι τρεις μας χρησιμοποιούμε όλοι Bakugan με χαμηλά χαρακτηριστικά. Χα! Ποιος είναι ο επόμενος? Έλα τώρα! Διάλεξε και τελείων επιτέλους! Κλάους, έλα! Σε ευχαριστώ! Το ήξερα ότι θα σε διάλεγε! Βγάλε τον Aqua Sprayas! Aqua Sprayas, σήκω! Όχι πάλι ο Sprayas! Συνδυασμός Aqua Sprayas, Fear Reaper και Sandy Point έχουν σύνολο 1020G. Είναι τόσο δυνατή! Sprayas, εγώ είμαι! Ξέρεις, ο παλιός σου φίλος ο Μαρούς! Μαρούτσο! Είσαι καλά? Σε παρακαλώ, Sprayas! Δεν χρειάζεται να είσαι έτσι! Δεν είσαι τέρας! Είναι πάλι όπως πριν! Όχι! Και να πεις ο Sprayas! Ο Κλάους θα είχε κερδίσει έτσι κι αλλιώς! Αλλά έβαλε τον Sprayas στη μάχη για να στεναχωρήσει το Μαρούτσο! Είμαι μέσα! Bakugan μάχη! Γκάργονοϊτ σίκο! Αναγνώριση του Γκάργονοϊτ. Ωραία! Επιτέλους η σειρά μου! Bakugan μάχη! Warriors σίκο! Αναγνώριση του Warriors. Warriors! Απάνω του! Κάρτα πύλης ανοιχτή! Παρεμπόδιση! Τι! Τι εννοείς παρεμπόδιση! Συγγνώμη, αλλά αυτή η μάχη δεν θα μετρήσει. Και ο παίκτης που θα βάλει το επόμενο Bakugan στη διπλανή κάρτα θα είναι ο νικητής. Αποκλείεται! Αυτό θα το αφήσω σε σένα, Κλάους. Σαν, τιμή μου. Και πάντα πίστευα ότι με ζήλευες. Ας το τελειώσουμε. Bakugan, μάχη! Sprayas, σήκω! Έλα, Warriors! Άντε, κάνε κάτι! Το Bakugan σου είναι άτυχο. Όσο η κάρτα παρεμπόδισης είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λοιπόν, Sprayas, ώρα να στείλεις τον Warriors στη διάσταση της καταστροφής. Μη σε επηρεάζει, Νταν. Μην αφήνεσαι στο θυμό σου. Ξέρει ότι θα θυμώσουμε αν χρησιμοποιήσει τον Sprayas για να επιτεθεί. Πρέπει να κάνεις κάτι, Νταν! Τι να κάνω! Μπορείς να φέρεις πίσω το παλιό Sprayas! Αυτή θα ήταν μια αρχή! Αυτό είναι εύκολο για σένα! Δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα καλύτερο! Βέβαια! Αν τους το ζητήσουμε ευγενικά, θα μας αφήσουν να νικήσουμε! Τι κάνετε εσείς οι δύο! Είμαστε στη μέση της μάχης! Περιμένεις να σκέφτομαι εγώ όλες τις απαντήσεις! Σωστά! Συγγνώμη, λάθος μου! Νόμιζα ότι ήθελες να κερδίσεις! Και βέβαια! Αρχίζω να αναρωτιέμαι! Θα έπρεπε! Ησυχία! Με συγχωρείτε! Αλλά αν πρέπει κάποια στιγμή να συνεργαστείτε, αυτή είναι τώρα! Δεν έχουμε το περιθώριο να τσακωνόμαστε μεταξύ μας! Έχει δίκιο! Πράγματι! Συγγνώμη, Ρουνό! Όχι, Νταν! Εγώ λυπάμαι! Τελειώσατε! Μπορείτε να αφήσετε τα ερωτικά καπκαδάκια για αργότερα. Σόπα! Δεν είναι έτσι! Bakugan μάχη! Ρέιβενοϊτ σίκο! Πρέπει να σταματήσουμε τον Sprayas. Χωρίζει την ομάδα μας. Πρέπει να νικήσουμε τον...
Αναγνώριση του Tentaclear. Ωραία για ένα μικρό σοου. Κάρτα πρόσβασης, ενεργοποίηση. Tentaclear, τύφλωση. Νομίζω ότι τυφλώθηκα. Μπορώ να τον φέρω πίσω αν κερδίσω αυτή τη μάχη. Πάμε! Δεν έχουμε άλλη επιλογή! Ακόμη και ο Μαρούτσο είπε ότι πρέπει να τον διώξω! Hey! Προφανώς δεν άκουσες κουβέντα από όσα είπα, έτσι! Αν κερδίσω, θα μπορέσω να επαναφέρω τον Μπρέγια στον παλιό εαυτό του! Αυτό εννοώ! Τι! Η τυγρέρα μου είπε πως όταν ένα Μπάκουγκαν χάσει μια μάχη, αυτό επιδρά στο σώμα του! Ήταν προκαλεί τεράστια αλλαγή! Έτσι, τυγρέρα! Ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Σκέφτεσαι κάτι, κυρία μου. Αχα. Ναι! Αν ο Πρέγιας χάσει τη μάχη, το σοκ στο κεφάλι του θα τον φτιάξει πάλι. Ο Πρέγιας μονομάχησε μια φορά τόσο δυνατά που ξέχασε ποιος ήταν. Αλλά όταν τον χτυπήσαμε στο κεφάλι, επανήλθε. Εντάξει, αλλά είναι το Μπάκουγκαν του Κλάους τώρα. Αν βρούμε έναν τρόπο να τον νικήσουμε, δεν θα ξαναγυρίσει αμέσως τον Κλάους. Το σκέφτηκα ήδη αυτό. Αφήστε το πάνω μου. Αν το λες εσύ, Ρούνο, ο Κλάους θέλει να μας προκαλέσει και ξέρω ότι θα βγάλει τον Πρέγιας. Και όταν γίνει αυτό, τότε θα κάνω την κίνησή μου. Καρταπίλης, έτοιμη. Μπακουγκάν, μάχη! Γκαργονοϊτσίκο! Ωραία! Πάμε, Ντράγκο! Εντάξει! Μπακουγκάν, μάχη! Γκαργονοϊτσίκο! Αναγνώριση του Γκαργονοϊτ! Θες να παίξεις? Καρταπίλης ανοιχτή! Τριπλή μάχη! Η τριπλή μάχη είναι μια κάρτα πύλης που χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχουν τρία Μπακουγκάν. Και το τρίτο είναι εδώ ακριβώς! Τσαν, για μια ακόμη φορά τα κανόνισες πολύ ωραία. Είσαι πολύ καλή. Μπακουγκάν, μάχη! Πρέγιας, σήκω! Αυτό θα είναι το τέλος του πύρος, Dragonoid. Ο Μάσκερετ θα χαρεί όταν το ακούσει. Σου έχω νέα, φίλε! Τι? Μάντεψε! Έπεσες ακριβώς στη παγίδα μου. Ορίστε! Κάρτα πρόσβασης, ενεργοποίηση, γρήγορη φωτιά! Αυτή είναι η γρήγορη φωτιά! Σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις ένα ακόμη δικό σου Μπάκουγκαν ή της άλλης ομάδας στο παιχνίδι. Αλλά το Μπάκουγκαν πρέπει να έχει ένα χαρακτηριστικό της φωτιάς. Φύλαγα αυτή την κάρτα πρόσβασης για σένα, Κλάους. Ώρα για μάχη! Πάνω του στην γρήρα! Τι? Τα Μπάκουγκαν μας έχουν συνολική δύναμη 660? Υπολογισμός δύναμης των Μπάκουγκαν του αντιπάλου 740G. Όχι! Με κορόιδεψαν! Έπρεπε να το έχω καταλάβει! Γεια σου, Πρέγιας! Θα μας θυμηθεί σύντομα! Μόλις μονομαχήσουμε! Τον πιάσαμε! Ωραία! Αναλαμβάνω εγώ! Περίμενε, Μαρούτσο! Καρταπίλης ανοιχτή! Τιγρέρα! Είναι η σειρά! Ναι, κυρία μου! Ξέρω τι να κάνω! Μπακουγκάν, μάχη! Τιγρέρα, σήκω! Σιγά τώρα! Πάμε, Sandy Point! Μπακουγκάν, μάχη! Sandy Point, σήκω! Αναγνώριση, Sandy Point! Κάρτα πρόσβαση σε ενεργοποίηση! Αγνώφω! Τι είναι το αγνό φως? Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή την κάρτα πρόσβασης για να αποκαταστήσεις όποιο Μπάκουγκαν έχει χαθεί, με όποιον κι αν είναι. Κατάλαβα το σχέδιό τους. Έλα πίσω σε μας, Πρέγιας! Μαρούτσο! Εδώ! Πρέγιας! Πού βρίσκομαι? Πού? Πρέγιας! Γεια στάσου! Τώρα θυμάμαι! Έχασα μία μάχη και βρέθηκα εχμάλωτος! Όλα είναι εντάξει τώρα, Μαρούτσο! Με συγχωρείς που σε στεναχώρησα! Αλλά πρέπει να αφήσεις τα κλάματα για αργότερα! Πρέπει να κάνουμε κάτι εδώ και τώρα! Έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς! Μ' αυτούς! Έχεις δίκιο, Πρέγιας! Έλα, πάμε, Μαρούτσο! Ναι! Τώρα αρχίζει η μάχη!
Στο επόμενο επεισόδιο των μαχητών του Bakugan η μάχη συνεχίζεται. Τώρα που ο Μαρούτσο έχει πάλι τον Μπρέγιας, ετοιμαζόμαστε για έναν ακόμη γύρο ενάντια στους τρεις του Masquerade. Μπορεί να είναι τρεις από τους καλύτερους, αλλά αυτό δεν μας λέει και πολλά. Οι ικανότητές τους είναι λίγο χάλια, ενώ ο Μπρέγιας και ο Ντράγκο είναι αυτό που χρειαζόμαστε για να τους δείξουμε ποιος κυριαρχεί στο πεδίο. Ο Κλάους πάει να μας ευνηδιάσει, αλλά θα την πατήσει. Η Ρούνο, ο Μαρούτσο και εγώ όμως είμαστε έτοιμοι. Και όλα αυτά στο επόμενο επεισόδιο. Τα λέμε!